Σου έχουν, υπάρχει καταγγελία στο σύλλογό σας γι' αυτό και θα εξετάσετε στο βαθμό που εσείς μπορείτε και το συγκεκριμένο θέμα. Απόλυτα σωστό. Όπως καλά γνωρίζετε, το φαινόμενο του τσαρλατανισμού αλλά και πολλούς οι οποίοι πραγματικά παραπλανούν τους πολίτες, ακόμα και σε περιστάσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των ασθενών και ιδιαίτερα σε μια απέλπιδη προσπάθεια να βρουν μια ανακουφιστική θεραπεία, γίνονται οι ασθενείς αντικείμενο αν θέλετε εκμετάλλευσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά όχι μόνο καταγγέλουμε, αλλά ταυτόχρονα μέσα στα πλαίσια που μας επιτρέπει η νομοθεσία ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε, πολλά άτομα τα οποία ανήκουν στο τσαρλατανισμό και εξού και ονομάζονται τσαρλατάνοι δεν ανήκουν στην ιατρική κοινότητα. Παρόλα τα αυτά, εμείς ως θεσμός έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε στις προσπάθειες της πολιτείας να πραγματικά αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τσαρλατανισμού, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία αλλά και τους, και τους συμπολίτες μας. Να είστε βέβαιοι ότι μέσα από συναντήσεις οι οποίες έπονται που όχι μόνο με αφορμή αυτά τα φαινόμενα, όπως σας έχω πει, έχει διαχρονικά ζητήματα τα οποία, και προβλήματα τα οποία απασχολούν γενικότερα τον τομέα της υγείας, και ως θεσμός οφείλουμε καθηγόντως να εγκύψουμε σε αυτά και να συμβάλλουμε στις προσπάθειες και του αρμόδιου Υπουργείου για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα ανεχθούμε κανένα τσαρλατάνο που να παρεμβαίνει στον τομέα της υγείας, γιατί είναι τα άτομα τα οποία πραγματικά πρέπει να υποδειγματικά τιμωρηθούν. Πάντως διαβάζουμε ότι ένας έχει ξανακαταγγελθεί στην αστυνομία για παρόμοια περιστατικά. Ποιες είναι οι ποινές που μπορείτε εσείς ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, τι μπορείτε να τους κάνετε στο μέγιστο βαθμό? Αν πάρουμε ότι το φαινόμενο αυτό εξασκείται από μέλος μας, σίγουρα γίνεται αυταπάγγελτη έρευνα και διορίζεται ερευνώντας λειτουργός και παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο. Ναι. Άρα στο πειθαρχικό του Παγκυπρίου Συλλόγου. Αλλά πάντοτε τονίζω, πρέπει να είναι μέλος μας. Αν δεν είναι γιατρός ο οποίος είναι αδειοδοτημένος, τότε αντιλαμβάνεστε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμβουλεύσουμε στο βαθμό του επιστημονικού κομματιού τις ανακριτικές αρχές για να ενισχύσουμε την διαμόρφωση του κατηγορητηρίου, έτσι ώστε παραδειγματικά να τιμωρηθούν πραγματικά, διότι αν δεν τύχουν παραδειγματικής τιμωρίας, ακόμα και με φυλάκιση, διότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το φαινόμενο αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ, τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των ασθενών ή των συμπολιτών γενικότερα. Ναι. Και έχει γίνει και μια εμπορικότητα στην προσέγγιση αυτών των ανθρώπων, όπου πολλοί δυστυχώς παραπλανούνται. Άρα καλούμε και τους συμπολίτες μας να μελετούν αυστηρώς τα προσόντα του κάθε ενός ο οποίος παριστάνει τον ειδήμονα σε θέματα βιοσυντονισμών και όλα αυτά. Ξέρετε τι γίνεται όμως, κύριε Καθαγγέλου, γιατί πάει ο κόσμος στους τσαρλατάνους? Διότι νιώθει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, όχι στους κανονικούς γιατρούς, αλλά πολλές φορές στις δομές του κράτους, στα νοσοκομεία. Να, στις πρώτες βοήθειες, η ίδια υπουργός παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάος και ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται εδώ και 15 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, μια άλλη διαχρονική παθογένεια, η οποία, όπως καλά γνωρίζετε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις μας πρώτης εφαρμογής του συστήματος υγείας, όπου καταθέταμε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός σχεδιασμού αναγκών πλάνου γενικότερα σε ό,τι αφορά την εντονοσοκομιακή και την εξωνοσοκομιακή περίθαλψη των ασθενών, επερχομένου αυτού του προγραμματισμού μιας μεγάλης μεταρρύθμισης, την οποία εμείς πλέον το ονομάζουμε ΓΕΣΥ. Αντιλαμβάνεσαι, μέσα από τις προληπτικές διαδικασίες τις οποίες θέταμε εμείς για να ακολουθηθούν, τώρα είμαστε στη θέση να διαπιστώνουμε αυτά τα οποία τώρα αφορούν
τόσο το επίπεδο των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ως επίσης ακόμα και το τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα με την ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Ξέρετε πολύ καλά ότι και βάσει της νομοθεσίας, ένας από τους βασικούς δείκτες βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η βιωσιμότητα της ρακοκοκαλιάς του συστήματος που ακούει στο όνομα δημόσια νοσηλευτήρια. Άρα η αναδιοργάνωση αυτών θα έπρεπε να είχε προηγηθεί σαφέστατα και αυστηρότατα πρώτης εφαρμογής του συστήματος, γιατί χωρίς δημόσια νοσηλευτήρια δεν μπορεί να κρατήσει σύστημα υγείας. Μα είναι, δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει κάτι τέτοιο και δεν είναι σωστό. Κάθε χώρα πρέπει να έχει τα νοσηλευτήρια. Τώρα στην παρούσα φάση εννοώντας τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Άρα λοιπόν πρέπει να εγκύψουμε όλοι στις διοικητικές, στις οικονομικές, στις όλες τις διαστάσεις που απαιτούνται για να γίνει μια σωστή αναδιοργάνωση. Εσείς έχετε συνάντηση και με τον ΟΑΗ για τα πρωτόκολλα στα νοσηλευτήρια. Σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για να θεθούν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση όταν αφορά τα πρωτόκολλα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η διαβούλευση γίνεται μέσω από τον θεσμικό φορέα και όχι μόνο με τις επιστημονικές εταιρείες. Οι επιστημονικές εταιρείες μπορούν να καταθέσουν τις εισηγήσεις. Τελική διαβούλευση και επικύρωση των συμφωνηθέντων γίνεται βάσει του νόμου και όπως αυτό το προνοεί με το θεσμικό όργανο. Τούτον είναι το ένα. Και να μην γίνονται λάθη και να μην γίνονται παρεξηγήσεις ή να υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Κάθε άλλο, εμείς θέλουμε με την ασφαλιστική αυτή εταιρεία που ονομάζεται ΟΑΗ να συμβάλλουμε για να είναι όσο πιο εύρυθμη η εφαρμογή του συστήματος, αλλά διασφαλίζοντας την ποιότητα. Δηλαδή για κάθε πρωτόκολλο δεν σημαίνει πάντοτε το λογιστικό κριτήριο. Είναι το επιστημονικό κριτήριο που μας ενδιαφέρει από εμάς και οτιδήποτε τα οποία αφορούν οικονομοτεχνικές καταστάσεις δεν μας αφορά. Είναι θέμα του οργανισμού να τα αναλάβει. Άρα λοιπόν θα κάνουμε μια επικοδομητική συνάντηση για να θεθούν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Το ένα. Το δεύτερο, ζητήσαμε και από την Υπουργό Υγείας, η οποία μετά την 1η Απρίλη θα κάνουμε συνάντηση, την παρουσία της διεύθυνσης του ΟΚΙΠΗ και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για να δούμε πού ακριβώς στεκόμαστε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτών των οποίων βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είτε αυτό είναι τα ΤΑΕΠ, είτε αυτό είναι έλλειψη κλινό για να γίνουν εχειρήσεις οι οποίες δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαιότητα να νοσηλευτούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και να λέμε να αναιρούμε εγχειρήσεις γιατί δεν έχουμε κλίνες για μονάδες. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί έτσι ώστε επιτέλους να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Η ανάδειξη προβλημάτων δεν σημαίνει ότι πρέπει να νιώθει και ο λαός μας ανασφαλής στον τομέα της υγείας. Όμως, εξαρτάται τα προβλήματα και το μεγεθός τους, κύριε Καθαγγέλου. Το κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Η μεγάλη πρόκληση είναι να αποδεχθούν τις λύσεις οι οποίες προσφέρονται από τους αρμοδίους. Και ο κάθε ένας ο οποίος έχει ρόλο και λόγο σε αυτή τη διαδικασία του τομέα της υγείας, πάνω απ' όλα είναι οι θεσμικοί φορείς, οι γιατροί, οι μάχημοι, οι οποίοι ξέρουν και ζουν τα προβλήματα πρώτο χέρι, πρώτη γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yes. Λοιπόν, αυτά από τον τομέα της υγείας. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ήταν. Τώρα, επειδή πολλές φορές μιλάμε για υγεία, αλλά ξεχνάμε.